11 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς κοντά στα σύνορα Τουρκία-Συρίας, θαύματα εξακολουθούν να γίνονται. Διασώστες ανέσυραν αργά το βράδυ της Πέμπτης ζωντανό ένα 12χρονο αγόρι από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε στην επαρχία Χατάι. Επίσης, μετά από 258 ώρες εγκλωβισμένη στα συντρίμια, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα λίγα πλέον σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν να προσπαθούν για την αναζήτηση επιζώντων στο Καχρά Μαρμαράς. 10 ώρες πιο πριν και 248 μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, διεσώθη στην ίδια πόλη και αυτό το 17χρονο κορίτσι. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Άγκυρα για να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης. Επισήμως, ο αριθμός των νεκρών στην χώρα έχει ξεπεράσει τις 36.000, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Έκκληση για επίγουσα βοήθεια ενός δισεκατομμύριου δολαρίων στην Τουρκία έκανε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο και έχει δείξει τεράστια γενναιοδορία στους Σύρους γειτονές της εδώ και χρόνια. Τώρα είναι η ώρα για τον κόσμο να υποστηρίξει τον λαό της Τουρκίας, όπως ακριβώς εκείνος είχε σταθεί αλληλέγγυος με άλλους που αναζητούσαν βοήθεια. Στις πληγήσεις πόλεις, γερανοί εργάζονται για την αποδόμηση των κατεστραμμένων κτηρίων. Τα σχέδια νοικοδόμησης έχουν ήδη ξεκινήσει σε πόλεις όπως τον Γκαζιάντεπ. Την ίδια στιγμή, η τουρκική αστυνομία έχει προχωρήσει στην σύλληψη τουλάχιστον 100 μηχανικών και υπευθύνων κατασκευαστών για πιθανές παρατυπίες κατά το χτίσιμο των κτιρίων που κατέρευσαν. Για την ώρα, οι συλλήψεις περιορίζονται σε αυτό το πλαίσιο και δεν έχουν επεκταθεί σε πολιτικούς.